φιλιά μου! Μα πόσο χαίρομαι που θα... Έλα λίγο να σε δούμε, λίγο να σε πιάσουμε, να δούμε το μέγεθος σου. Λοιπόν, είσαι καλά? Τέλεια. Μπράβο, Μαρίνα! Κάτσε μαζί μας. Λοιπόν, για πες μας λίγο όλη αυτή την εμπειρία. Πώς την έζησες μέχρι σήμερα? Μπορώ να πω είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη. Η εμπειρία είναι καταπληκτική. Άγχος πάρα πολύ, κούραση πάρα πολύ, αλλά... Παιδιά, είναι πιο όμορφη από κοντά από ό,τι την έχουμε δει κιόλας. Μόνο μου τι. Καταρχήν, ήρθε και σε πήρε ο πατέρας σου από το σχολείο. Ναι. Πες μου τι σου είπαν οι συμμαθητές σου μόλις έφτασε σήμερα στο σχολείο. Πρώτα μου έκαναν αφιέρωση στο ράδιο όλο το λύκειο. Οι καθηγητές, χαρητήρια, τα πάντα. Όλοι είναι περήφανοι μου, είπα. Μια χαρά, είμαι τέλεια εγώ. Το και πώς θα συνδυάσεις τώρα το σχολείο με το The Voice? Δεν ξέρω. πρέπει να δείξουν λίγη κατανόηση τώρα οι καθηγητές, έτσι δεν είναι? Έχουμε ένα τέτοιο ταλέντο, δηλαδή πρέπει να δείξουν λίγη κατανόηση και είμαι σίγουρη ότι θα το κάνουν οι καθηγητές στο σχολείο σου. Ελπίζεις και εσύ, ε. Το συζήτησες καθόλου με τους καθηγητές σου? Είχες χρόνο? Είχα πάει στο διευθυντή με τον πατέρα μου. Το ήξεραν οι συμμαθητές σου, το ήξεραν, ήταν έκπληξη? Φυσικά. Το ήξεραν, τους το είπες από πριν? Ναι, ναι. Μου είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν και κάτι πολύ. Πήγαμε στο Υπουργείο, ρώτησε ο πατέρας μου. Α, φτάσατε και μέχρι εκεί για να τα καθνίσετε. Δεν μπορούσες να περιμένεις μέχρι του χρόνου? Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω, το είδα. Θα πάω, ένα πάω, έμπορο. Το ένιωσες? Ένα αντέχω άλλο. Δηλαδή είπες ότι τώρα είναι η στιγμή. Περίμενες ότι θα γυρίσουν? Όχι. Όχι. Τι, δεν περιμένεις ότι θα γίνεις κανείς? Όχι και τέσσερις. Δύο, ένας. Είχες στο μυαλό σου, ρε παιδί μου, με ποιον θα ήθελες ιδανικά να πας? Είχα σκεφτεί τον Μαραβέγιο. Αλλά το ύφος του Σάκη... Είμαι σίγουρη. Πες μου πώς ένιωσες εκείνη την ώρα που σου λέει «Μαρίνα μου». Σε θέλω. Έλα σε μένα. Μπορεί να είσαι νικήτρια του The Voice. Α, ναι. Στο είπε και αυτό. Ναι. Αχώθηκα, μόλις γύρισε, έχουν κοπεί τα πόδια μου. Λέω, εντάξει, ήταν ο μόνος που ήθελα... Ακούστε ο παπάς σου, Μαρίνα μου. Ναι. Ήταν ο μόνος που ήθελα να ενθουσιάσω παραπάνω. Ναι. Ήθελες να τον ενθουσιάσεις, ναι, στο Σάκη? Έκανα το, ήθελα τίποτα άλλο. Μετά, απλά περίμενα να γυρίσουν κι άλλοι. Γύριζαν μια χαρά. Τι να μου γυρίσει όμως Ζωράκη, είδες τον που ήταν καλυμμένος? Πώς ένιωσες που είδες μια ρόπα να γυρίζει? Ναι, γύρισε με η ρόπα του. Τίποτα, σαν να και δεν γύρισε. Όταν γύρισε ο Σάκης, σε επηρέασε καθόλου? Ήμουν από μέσα μου κάπως... Καρδούλα σου. Μαρίνα, σε παρακαλώ, συνέχισε τραγούδα. Μη επηρεαστείς. Ναι, ήμουν έτοιμη, αλλά εντάξει, μια χαρά. Μαρίνα μου, πες μας, πόσα χρόνια κάνεις αυτό το πράγμα? Από 5 χρονών, αλλά μαθήματα φωνητικής 4 με 5 χρόνια. 4 με 5 χρόνια. Και ξεκίνησες και στο μυαλό σου το έχεις ιδανικά να γίνεις τραγουδίστρια. Θέλεις να γίνεις. Θέλεις να γίνεις τίποτα άλλο. Δεν σου περνάει τίποτα από το μυαλό. Θα σπουδάσεις μουσική? Θα σπουδάσεις. Μουσικός. Ναι. Μάλιστα. Πού θα σπουδάσεις? Το έχεις βάλει στο μυαλό σου? Έχει και τατουάς με νότες. Έχω. Και το κλειδί του σχολ. Κύπρο ή Ελλάδα, κάτι, όπου περάσει. Να δούμε. Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, Ελλάδα θα πρέπει να πας. Ναι, ναι. Δηλαδή, πες μας, το έχεις στο μυαλό σου να κερδίζεις το The Voice? Φυσικά. Φυσικά. Έχω βάλει στόχο. Είμαστε μαζί σου. Παναγία μου, ούχα να τριχιάσω. Και εγώ να τριχιάσα τώρα. Δεν ξέρω γιατί. Είσαι ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα το τελικό που έβγαλες? Στο Στρόβολο. Μάλιστα. Από τη Ρένα Φωτίου. Ναι. Είδες το χθεσινό επεισόδιο, φαντάζομαι το είδες μαζί με όλους την οικογένεια, τους φίλους. Πώς ένιωσες? Η αλήθεια δεν ήξερα ότι θα με δείξει. Α, δεν ήξερες πότε θα σε δείξει? Και απλά μου είπαν, είσαι επόμενη. Έπιασα το κινητό, βίντεο, το ένα το άλλο, έστειλα παντού. Εντάξει. Άψετε τα κάρβουνα, τις σούβλες, τις τσαμέισες. Όχι, μπύρες, κρασάκι, σουβλάκια, ξέρεις. Σουβλάκια, είδες. Πότε είχε φορτία μας καλέσετε. Έκαμε τα παπάστης τα σουβλάκια. Όχι, τα φορτία. Έφερε, ο παπάστης ήταν καρφωμένος στην τηλεόραση. Έμεινες ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα που είδες? Πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είπες ότι... Τα έκανα όλα τέλεια. Τα έκανες όλα τέλεια. Όλα, μια χαρά. Αλήθεια, νιώθεις πάρα πολύ αυτοπεποίθηση με τον εαυτό σου και σίγουρη και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ειδικά τώρα που δεν ήξερα ότι θα γυρίσω στις 4, τώρα έχω πάρει... Τα πάνω σου. Έχεις πάρει τα πάνω σου. Αγχώνεσαι καθόλου με τη δουλειά που έχεις να κάνεις? Γιατί δεν είναι εύκολο. Είναι πάρα πολύ απαιτητικό όλο αυτό το ταξίδι που καλείσαι να κάνεις τώρα. Έχω άγχος, αλλά χαρά. Πολύ ενθουσιασμό, χαρά, η εμπειρία είναι καταπληκτική.
Είμαι μια χαρά, είναι δύσκολο, αλλά αυτά θέλουν, θυσίες, πράγματα, όλα αυτά. Ποιον παιδί ξεχώρισες από όσα είδες, δηλαδή ποιον ή και από το βλέπεις και λες, ναι. Ή και από τα προηγούμενα. Α, είναι δύσκολος αντίπαλος. Ποιος? Μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Ίγκα. Ναι. Ναι, είναι. Είναι φωνάρα. Έχεις κάποιο πρότυπο εσύ στο μυαλό σου, κάποιον ερμηνευτή, κάποιον τραγουδιστή ή ακόμη και κάποιον από το Voice που έχει πάει στο παρελθόν? Ο Γιάννης Μαργάρης. Ο περσινός Μαργάρης. Που κέρδισε, έτσι. Ναι. Που κέρδισε ο Γιάννης. Από το χωριό μου είναι. Είναι από το χωριό σου. Ναι. Από ποιο χωριό είπαμε? Αυγόρου. Αυγόρου. Ναι. Πες μου λίγο στο χωριό τι έγινε χθες βράδυ. Στο χωριό από... Την πάρτι, ας πούμε. Oh, ναι, κάπως έτσι. Όχι, δεν είπα το χωριό μου. Εσύ μας είπε το κέφτες ένα μαργάρι στη γάμη σου. Πάρα πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο μεγαλύτερος σου φόβος από εδώ και πέρα, αν έχεις κάποιο φόβο και αγωνία, αν θα είναι αυστηρός μαζί σου ο Σάκης, αν θα μπορείς να συνεργαστείς όπως θέλεις μαζί του. Σκέφτομαι το τραγούδι που θα μας βάλει. Ναι. Το πρώτο τραγούδι το επιλέγουν αυτοί. Στα Μπάτσολς, ναι, νομίζω. Στα Μπάτσολς, ναι. Μάλιστα. Με αυτό που θα με βάλει και τι θα γίνει. Δεν ξέρω τώρα πώς θα είναι. Εντάξει, βρε Μαρίνα μου, είσαι και 17 χρονών. Δηλαδή, είναι αν φυσικά κάτι πάει στραβά, έχεις πάρα πολλά χρόνια να ξαναδοκιμάσεις. Μόνο που έφτασα στο blind στη γη 24, είμαι. Αν και νομίζω ότι θα πας πάρα πολύ καλά, εγώ μέσα σε όλο αυτό. Τα μπάτα όμως πότε είναι? Δεν έχω ιδέα, θα μας πάρουν τηλέφωνο. Τι ζώδιο είσαι, Μαρίνα? Σκορπιός. Ήξερα το, ήξερα το. Πώς το κατάλαβες? 10 του Νοέμβρη. Εγώ 14. Κατάλαβα. Καταλαβαίνω. Από το δυναμικό χαρακτήρα. Κάνω το επίθεση. Εγώ του σκορπιού σου καταλαβαίνω. Πες μου λίγο, σε προσέγγισε κανείς να σου πει, ρε παιδάκι μου, κάτι που να σε ενόχλησε ή κάτι που να σε πείραξε μετά το χθεσινό επεισόδιο? Κάποιο συμμαθητή σου που ίσως να ζήλεψε λίγο? Όχι. Όχι. Είσαι αγαπητό κορίτσι στο σχολείο σου. Έχεις ζήσει καθόλου περίεργες καταστάσεις, ας πούμε, το bullying που ζουν πάρα πολλά κορίτσια στο σχολείο τους? Ή την απομόνωση λόγω του εμφάνισή σου, λόγω του ότι είσαι πάρα πολύ ταλαντούχα, τη φωνή σου? Στο δημοτικό είχα κάποια... Τι? Δεν με συμπαθούν. Είμαι γενικά ένα πολύ κλειστό άτομο. Ναι. Και μετά ανοίχτηκες? Ναι. Σιγά σιγά. Τι σε βοήθησε να το κάνεις αυτό, να ανοιχτείς? Τίποτα, απλά άλλαξα. Άλλαξα εγώ. Πάτησες τα πόδια. Ορίμασε, μεγάλωσε. Ναι. Είχα στο γυμνάσιο μια χαρά. Έχεις κολλητή φίλη που είναι δίπλα σου, ας πούμε, που τα... Έχω τον κολλητό μου. Έχεις άντρα κολλητό, αγόρι, ναι, κολλητό. Το Γιώργο. Το Γιώργο. Που μας βλέπει τώρα και να το πω πολύ. Γεια σου, ρε, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Και τι σου είπε? Είναι πολύ ενθουσιασμένος, είναι περήφανος, μου είπε. Ο μόνος που με στηρίζει παραπάνω από όλους. Ο μόνος που σε στηρίζει παραπάνω από όλους. Ναι, ναι, ναι. Οι γονείς σου είχαν κάποιον ενδιασμό στην αρχή όταν τους είπες ότι θέλεις να δηλώσεις συμμετοχή στο Voice? Ναι, για το σχολείο. Αλλά επειδή ξέρουν ότι δεν είναι το όνειρο. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι, εννοώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Μια φίλη να έχεις, έχεις φίλο, έχεις έχω φίλο. Σχέση να έχεις. Έχω φίλο, ναι, ναι. Σχέση να έχεις. Ο Ραφαήλ. Ο Ραφαήλ. Έχεις, ναι, τη σχέση, βρε, ναι, κορίτσι. Να σου ζήσει, Ραφαήλ. Ο μπαμπάς ξέρει τη σχέση σου, έτσι. Φυσικά, ναι. Δεν ξέρει, δεν την ήξερε, την έμαθε τώρα, δεν εδώ. Πες κάτι στον Ραφαήλ που μας βλέπει. Αγαπώ πολύ και τον ευχαριστώ για όλα. Παναγία μου, παπάς, να δείχνω το κεφάλι του. Γιατί έρχεται μέσα ο παπάς? Σχεδόν 2 μήνες. 2 μήνες και του κάνεις αφιέρωση από την τηλεόραση. Μεγάλη χάρη του Ραφαήλ, παιδιά. Ραφαήλ μου, να προσέχεις το κορίτσι μας, έτσι. Και να το στηρίζεις. Και να το στηρίζεις, αν δεν το προσέχεις, Ραφαήλ, ένα στήμα. Παναγία μου, και έχει και έναν αυστηρό μπαμπά. Πολύ αυστηρός. Είναι αυστηρός ο μπαμπάς σου? Λίγο, αλλά καλά κάνει. Καλά κάνει, γιατί είναι η ηλικία που... Μια φορά. Που ξεφεύγει. Ναι. Λίγο. Ναι, ναι, ναι. Έχεις αδερφιά? Έχω ένα, το 21 χρονών, το Θεόδωρο. Ήρθανε όλοι μαζί στην Αθήνα? Μόνο ο αδερφός μου ήρθε, λόγω δουλειάς, δεν είχε άδειες. Α, ήρθε ο αδερφός σου? Όχι, δεν ήρθε. Α, δεν ήρθε ο αδερφός. Ήταν όλοι εκτός. Ναι, αφού είδαμε τον παπάκι σου. Ναι, ναι, ναι. Και η γιαγιά σου, ξέρω εγώ, γιατί εσύ είναι σε Κυπρή. Ήταν η θείας μου, η θεία μου. Ναι, ναι, ναι. Εμείς οι Κυπρέοι. Ενώ οι άλλοι στο Voice, την Ελλάδα, αν πας είναι ένα φκιο άτομα, εμείς που να βλώνουμε ένα αεροπλάνο με φωνία, ούλη ράτσα. Ούλη μαζί να δει. Τι τραγούδια είναι αυτά που θέλεις να τραγουδήσεις?
γενικά λέω τραγούδια πάρα πολύ ψηλού τόνου. Ψηλού τόνου. Εγώ. Ελληνικά, ελληνικά. Λέω και ελληνικά. Ελαφριακά. Ναι, 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 ναι. Ο Σάκης ήρθε μετά να σου μιλήσει καθόλου ή μόνο αυτό που είδαμε? Όχι, μόνο αυτό που είδαμε. Μάλιστα. Ναι. Φαντάζομαι όμως ότι επικοινωνούν μαζί στους συγκριτές και μετά. Και... Ο Καπουτζίδης τι σου είπε, ο Γιώργος? Τι μου είπε, θυμούμαι. Ήτανε μαζί σας, εκεί. Εκείνη την ώρα, από την αγωνία της, πού να θυμάται. Πού να θυμάται. Είχα τη σημασία μου στους γονείς μου πρώτα. Περίμενες αρκετή ώρα μέχρι να εμφανιστείς? 15 ώρες. 15 ώρες. Από η ώρα 10 το πρωί. Και πότε εμφανιστείς, μετά από 15 ώρες? Ήταν 10.30 τη νύχτα εμφανιστείς. Και τι έκανες τις ώρες? Γυρίσματα. Άξιζε όμως το κόπο, ρε παιδιά, μια μέρα είναι. Και έφυγες το βράδυ μετά? Έφυγα μόλις τελείωσα, η ώρα 12.30 είχα φύγει. Και η μάμα δίπλα, φαντάζομαι, διούσε σου να φας κάτι, να πει τέτοια πράγματα. Έτσι, ειδικά μετά που τραγούσα και μετά ήμουν κάπως, θέλω κάτι παγωμένο. Τι θέλεις να πεις στους γονείς σου? Ότι είμαι πάρα πολύ περήφανη που τους έχω δίπλα μου, που με στηρίζουν, γιατί θέλω τη στήριξη μου σε τούτο. Και ευχαριστώ, αγαπώ τους πάρα πολλά. Αγάπη μου, εμείς θέλουμε να σε ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία. Συγκινήθηκαν και οι δύο τώρα, τώρα θα συγκινηθούμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Είσαι πάρα πολύ τυχερή που έχεις αυτούς τους γονείς που σε ακολουθούν σε ό,τι σκεφτείς και ό,τι επιθυμείς, γιατί δεν είναι δεδομένο αυτό. Θέλω να σου ευχηθώ και εγώ καλή επιτυχία και όλοι μας. Δεν πήγαμε εμείς στο fan club. Και τον την εκπομπή, εδώ τον προβέω. Τον την εκπομπή να την πιάσεις, να την έχεις, γιατί το μέλλον σου είναι πολύ λαμπρό. Ισχύει. Και θα τη θέλεις αυτήν την εκπομπή. Και να μας θυμάσαι, Μαρίνα μου. Να μας θυμάσαι όταν θα γίνεις πάρα πολύ γνωστή, έτσι. Να πούμε ότι έχουμε και άλλους πολλούς Κύπριους εκεί πέρα, οι οποίοι έχουν τρομερή φωνή και θα τα δούμε και στα επόμενα επεισόδια. Χριστιανά μου, έχουμε κάτι πολύ αποκλειστικό που έχουμε. Έχουμε παιδιά, έχουμε πολλούς Κύπριους, πολύ καλούς Κύπριους. Κύπρος, μπράβο. Έτσι. Έκανες φίλους. Σε περιμέναμε να ξεχωρίσεις εκεί. Ναι, ο ένας δεν τον έδειξε όμως. Μην μας πεις για κάποιον που δεν έδειξε όνομα ακόμη. Όχι, όχι, όχι. Παρέα, γίναμε παρέα. Μάλιστα. Είμαστε Κύπροι. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, καλή τύχη, καλή σταδιοδρομία σε όλο αυτό το ταξίδι. Να το απολαύσεις, να το πω, να μην αγχώνεσαι πάρα πολύ. Όχι, και κάθε φορά να νιώθεις ότι είναι μια σπουδαία εμπειρία αυτό που ζεις. Δεν το ζουν όλοι και δεν έχουν την ευκαιρία να το ζήσουν όλοι. Και θα σε έχουμε ξανά με το καλό στον τελικό. Φυσικά. Είμαστε δίπλα σου. Είμαστε δίπλα σου και να μείνεις πάντα τόσο γλυκιά και προσγειωμένη. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα.